Κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχω την τιμή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσμα της διεξαχθήσεις μυστικής ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου του Σώματος. Συνολικά ψήφισαν 297 βουλευτές. Ο βουλευτής κύριος Νικόλαος Βούτσης έλαβε 181 ψήφους. Επίσης ευρέθησαν ...113 λευκά ψηφοδέλτια και 3 άκυρα ψηφοδέλτια. Συνεπώς, πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων εκλέγεται ο κύριος Νικόλαος Βούτσης, τον οποίον παρακαλώ να ανέρθει στο Προεδρείο και να καταλάβει την έδρα του Προέδρου με ευχές για επιτυχία από όλες τις πτέρυγες της Βουλής για το δύσκολο έργο που έχει να διεκπεραιώσει η Βουλή αλλά και ο ίδιος προσωπικά. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ από καρδιάς για την τιμή, για τη μεγάλη τιμή που μου κάνατε και για την ευθύνη που μου δώσατε για να είμαι πρόεδρος του Σώματος. Και επειδή θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής, θέλω να καλέσω και να... δεν λυπάει η λέξη βουλεύσω, προς την πλειοψηφία κυρίως στην επόμενη συνεδρίαση που θα γίνει για τους αντιπροέδρους να τηρηθεί απαρέγκλητα ο άτυπος κανόνας της δημοκρατικής αλληλεγγύης για την ψήφιση του Προεδρείου, έτσι ώστε να είναι πάνω από 151 για όλους τους αντιπροέδρους και να μην έχουμε συνταγματικό πρόσωπο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, εμείς, άντρες και γυναίκες, εκλεγμένοι βουλευτές της Βουλής που πρόκυψε από τη λαϊκή ετοιμιγορία της 20 Σεπτέμβρη, πρέπει να αναλογιστούμε την ιστορικότητα της πυκνής σε γεγονότα πολιτικής περίοδου που διανύουμε. Το εύρος των πολλαπλών διεθνών και ευρωπαϊκών οριζόντων, μέσα στους οποίους πρέπει, έχουμε επιλέξει να επιληθούν τα μεγάλα προβλήματα και να επουλωθούν οι πληγές που η κρίση χρέους και οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν κληροδότησαν στη χώρα και το λαό μας. Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν και που μας αφορούν μέσα σε αυτή τη συγκυρία. Ως επιμέρους κομματικά σύνολα, ως άτομα, αλλά και εν συνόλο ως Βουλή των Ελλήνων κατά το Σύνταγμα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και να υποβαθμίζουμε, αντίθετα να αξιοποιήσουμε το γεγονός ότι μέσα σε ένα εννιάμινο ο λαός μας κλήθηκε 3 φορές να γνωμοδοτήσει, να διαμορφώσει συσχετισμούς και να επιλέξει πολιτικές σε σταυρικά ερωτήματα και μέσα σε οριακές καταστάσεις στις οποίες βρέθηκε η χώρα μας. Η συνομολόγηση της νέας δανειακής συμφωνίας τριετούς διάρκειας με τα προαπαιτούμενα, αλλά και η υποχρέωση να συζητηθεί και να ρυθμιστεί το μη βιώσιμο κατά κοινή ομολογία χρέος της χώρας, όπως και οι ενδιάμεσες αξιολογήσεις, αποτελούν το πλαίσιο των προφανών δεσμεύσεων, αλλά και της εφαρμογής αντίρροπων πολιτικών υπέρ των κοινωνικά ασθενέστερων. Πλαίσιο μέσα στο οποίο η κυβέρνηση έχει διαμορφώσει και θα παρουσιάσει από αύριο κιόλας τις προγραμματικές της δηλώσεις δια του Πρωθυπουργού του Αλέξη του Τσίπρα. Η Βουλή καλείται να έχει τη δικιά της συμβολή, να πυκνώσει και να δώσει ακόμα πιο ουσιαστικό περιεχόμενο στην κοινοβουλευτική διπλωματία, να θέσει προς αξιοποίηση προς την κυβέρνηση που έχει την ευθύνη για την άσκηση πολιτικής, προβληματισμούς και συμπεράσματα που θα είναι χρήσιμα μέσα στη δύσκολη και διαρκή διαπραγμάτευση τόσο της συμφωνίας όσο και του μείζονος θέματος του χρέους. Η νομοθέτηση επίσης θα ακολουθεί πιστά τις επιταγές του κανονισμού της Βουλής
μέσα από συνενετική δημιουργική εφαρμογή των διαδικασιών, χωρίς τυπολατρίες, αλλά και με την κατά δυνατόν αποφυγή εκτάκτων καταστάσεων. Η Ελληνική Βουλή μπορεί και πρέπει να γίνει ένα διαρκές και ζωντανό εργαστήριο νομοθετικής δημιουργίας που θα προσλαμβάνει ευθέως τις παραγωγικές, κοινωνικές και πολιτικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και θα τις εκλογικεύει χωρίς να τις παραποιεί. Γι' αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί η ουσιαστική και αδιαμεσολάβητη διασύνδεση του κοινοβουλευτικού με το κοινωνικό σώμα, να διευρυνθούν οι χρόνοι και τα εργαλεία διαβούλευσης. Εμείς, ως Βουλή των Ελλήνων στη νέα περίοδο, μπορούμε όλοι και όλες να έχουμε τη φιλοδοξία να εργαστούμε με συνέπεια, ώστε κατά τη διάρκεια αυτής της τετραετούς θητείας της Βουλής και πολύ πιο έγκαιρα ή δυνατόν από τη λήξη της, να έχει κλείσει οριστικά και τυπικά αυτός ο πολυετής τελικά κύκλος μνημονιακών δεσμεύσεων και πολιτικών που οδήγησαν σε εκτεταμένη φτωχοποίηση, ανεργία και σε βάθεμα των κοινωνικών ανισοτήτων τη χώρα. Δυστυχώς αρκετές φορές δεν φαίνεται να συνειδητοποιούν κάποιοι ανάμεσά μας ότι οι αποφάσεις που παίρνουμε εδώ μέσα συνήθως επηρεάζουν καθοριστικά τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων και το ίδιο το μέλλον των παιδιών μας και της χώρας. Όχι μόνο πρέπει να εργαζόμαστε λοιπόν με τη συνείδηση της ευθύνης και το πρόταγμα της κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά θα πρέπει να αποκλείσουμε κιόλας απολύτως όλες τις διαδικασίες και τις σκοτεινές διαδρομές που αναπαράγουν στοιχεία διαφθοράς, διαπλοκής, πολιτικού χρήματος και επιλεκτικής νομοθέτησης για την ενίσχυση ή την απαλλαγή ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Η Βουλή έχει θεσμοθετημένες διαδικασίες, μέσω των οποίων δυνητικά ασκείται αυστηρός έλεγχος. Μπορούν να ενεργοποιούνται προληπτικές ασφαλιστικές δικλίδες ή και μπορούν να εξετάζονται μέχρι και το στάδιο της δικαστικής παραπομπής πολιτικά πρόσωπα ή και ολόκληρες υποθέσεις συμβάσεων, προμηθειών, ληστών όπως αυτή της λεγόμενης Λαγκάρτ, εξοπλιστικών προγραμμάτων και άλλα. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η Επιτροπή του Πόθεν Έσχεση, η Επιτροπή για τις Διοικήσεις των ΔΕΚΟ και βέβαια η διάσκεψη των Προέδρων έχουν θωρακιστεί, όπως άλλωστε και οι Εξεταστικές Επιτροπές για Επιμέρους Ζητήματα, τις οποίες θα αποφασίσει εκ νέου ή για πρώτη φορά η παρούσα Βουλή, έτσι ώστε να ασκήσουν αποτελεσματικά το έργο τους. Βεβαίως η ελληνική δικαιοσύνη και η κυβερνητική πρωτοβουλία έχουν τον πρώτο λόγο, ώστε να ανοίξουν και να διαλευκανθούν υποθέσεις διαφθοράς και διαπλοκής. Εμείς από την πλευρά μας ως Βουλή δεν θα πρέπει να απεκδιόμαστε τις ευθύνες για τον ορισμό με ευρείες συνενέσεις κατά το Σύνταγμα των Ανεξαρτήτων Αρχών, για τον ορισμό διοικήσεων ΔΕΚΟ, για τον ετήσιο έλεγχο όλων των αρχών και των διοικήσεών τους, για τη διενέργεια πραγματικών και αυστηρών ελέγχων στο πόθεν έσχης, για την αυστηρή τήρηση της διαδικασίας σχετικά με την άρση των ασυλιών των βουλευτών μέσω της προστασίας και μόνον του βουλευτή στην απρόσκοπτη άσκηση του λειτουργήματός του, για την ταχεία επίσης διεκπεραίωση των δικογραφιών που αποστέλλονται στη Βουλή. Κυρίως όμως, θα πρέπει να εξηγηθούμε γιατί η κοινωνία το ζητάει και οι πολίτες το απαιτούν, ότι σε όλες τις υποθέσεις που προληπτικά ή όπως αλλιώς άπτονται θεμάτων που αφορούν στο δημόσιο συμφέρον και την ενδεχόμενη συμμετοχή πολιτικών προσώπων σε σκάνδαλα, δεν επιτρέπεται να μένουμε στην επιφάνεια και στη δημιουργία πολιτικών εντυπώσεων με γόνιμες ή λιγότερο γόνιμες πολιτικές αντιπαραθέσεις. Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα τεκμηριωμένα συμπεράσματα που θα οδηγούν στην απόδοση ευθυνών ενώπιον των αρμοδίων αρχών της δικαιοσύνης και των οργάνων της. Δεν πρέπει να μένουν σκιές και υπόνοιες για ανοχή και συνδιαλλαγή και είναι απολύτως όριμο το αίτημα του αποκλεισμού από άλλες συμβάσεις ή δουλειές του δημοσίου εταιριών που εμπλέκονται καθιονδήποτε τρόπο με σκάνδαλα. Όταν λέμε ότι θέλουμε η Βουλή να αναβαθμιστεί, να γίνει πιο ζωντανή, πιο δημιουργική και ανοιχτή στους πολίτες, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η βασική προϋπόθεση είναι να αντιστοιχεί σε όλες τις λειτουργίες και τις δράσεις με τους σημερινούς προβληματισμούς μέσα στην κοινωνία και με την ανάδειξή τους.
Μόνο έτσι θα μπουν στο κέντρο της προσοχής και θα λυθούν μεγάλα και μικρότερα κοινωνικά προβλήματα ή και θέματα που αφορούν στη συνεχή διεύρυνση των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, την παραγωγική ανασυγκρότηση στην οικονομία και βεβαίως την περιβαλλοντική προστασία. Ως προς αυτό το στόχο λοιπόν, θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν οι διαβουλεύσεις στο πλαίσιο ή και ανεξάρτητα της τρέχουσας νομοθετικής διαδικασίας με τους φορείς, με ομάδες πολιτών, με κοινωνικές συλλογικότητες. Επίσης, το Ίδρυμα της Βουλής μπορεί να διαδραματίσει ρόλο πέραν της θετικής εμπειρίας που έχει δείξει μέσω της ανάδειξης σημαντικών ιστορικών στιγμών και προσωπικότητων στον ιδιαίτερο κοινωνικό και πολιτικό τους χρόνο, με τη διοργάνωση συγκροτημένων συζητήσεων για προβληματισμό σε κορυφαία ζητήματα, με διεθνή μάλιστα διάσταση. Δεν μπορεί να αγνοούμε ή να παραγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα της αντιπαράθεσης που διεξάγεται για κρίσιμα καυτά θέματα, όπως παραδείγματος χάρη αυτό των σύγχρονων προσφυγικών μεταναστευτικών ροών από τις εμπόλεμες ζώνες προς την Ευρώπη, ή το μείζον θέμα της αμφιλεγόμενης και άκρως προβληματικής Διατλαντικής Συμφωνίας Εμπορίου και Επενδύσεων, TTIP, ή αυτό των αυξανόμενων αποσταθεροποιητικών τάσεων στην ευρύτερη γεωστρατηγική περιοχή μας. Δεν μας αξίζει ένας ιδιότυπος επαρχιωτισμός όταν όλα μας τα θέματα έχουν μεγάλη εμπλοκή με όλα αυτά τα προβλήματα του διεθνούς ορίζοντα. Με την ευκαιρία πρέπει να επισημάνουμε ότι πρέπει να ανοίξουν οι πόρτες και να δοθούν ευκαιρίες σε νέους επιστήμονες στο τεράστιο αυτό δυναμικό της χώρας μας, σε όσους και όσες δεν έχουν πάρει ακόμα το δρόμο για το εξωτερικό και που μένουν με τεράστιες προσπάθειες στη χώρα μας για να συνεχίσουν το επιστημονικό, ερευνητικό και το διδακτικό τους έργο. Γιατί η Βουλή, που ονομάζεται και Ναός της Δημοκρατίας, θα πρέπει να υλοποιήσει την ιδέα ενός μουσείου της δημοκρατίας, έχει κατατεθεί εδώ και καιρό στη χώρα που γεννήθηκε. Δεν θα πρέπει όμως να φαντάζει στα μάτια των νέων ανθρώπων και εν προκειμένων των νέων επιστημόνων ως ένα μαυσολείο, μαυσολείο ιδεών και προσώπων. Στην ίδια προσπάθεια ενός γενναίου ανοίγματος στην κοινωνία, τον πολιτισμό, τα σύγχρονα προβλήματα, μπορεί να γίνει πολύτιμη συμβολή του καναλιού της Βουλής. Πέραν της αναμετάδοσης των εργασιών της Βουλής, μπορεί να αναβαθμιστεί και να εξορθολογιστεί η λειτουργία του καναλιού με στόχο την αμεσότητα στην προσέγγιση προβλημάτων και κοινωνικών ομάδων, την ανάδειξη θεματικών και θεωρητικών διεργασιών, την υποστήριξη πλήθους δραστηριοτήτων και πρωτοβουλειών της κοινωνίας των πολιτών. Ίσως είναι περιττό να πούμε, αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε περιθώριο για παρεξηγήσεις, ότι η Βουλή με τις πολυσχηδείς δραστηριότητες και τις θεματικές που μπορεί να αναπτύξει, σαν αυτά που ήδη έχω πει εγώ, δεν μπορεί να δίνει την εντύπωση ότι υποκαθιστά φορείς, λειτουργίες, κινηματικές και πολιτικές δράσεις, πολιτιστικές και μηντιακές λειτουργίες. Αυτές έχουν τον αυτόνομο δικό τους ρόλο, τις δικές τους διαδρομές. Δεν είμαστε καναλάρχες. Δεν είμαστε ΜΚΟ, δεν είμαστε Ινστιτούτα, ούτε δομές αλληλεγγύης και κοινωνικής δικτύωσης. Είμαστε η Βουλή των Ελλήνων. Η Βουλή με τους οργανισμούς και τις λειτουργίες της, πέραν της καθαυτής άσκησης της νομοθετικής εξουσίας, μπορεί και πρέπει να είναι αρρωγός και θετικό υπόδειγμα για την παραγωγή ύφους, αξιών αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Ανάδειξη εν τέλει προβληματισμών και ανθρώπων που είναι το μεγάλο πλήθος των συμπολιτών μας, που βρίσκονται αυτοί και τα προβλήματά τους στην αθέατη πλευρά της κοινωνίας, της πολιτικής και σε ένα βαθμό πέραν των κυβερνητικών και κομματικών προτεραιοτήτων. Μια διαδικασία που απαιτεί ιδιαίτερα μέσα στην κρίση, που συνέτριψε προσδοκίες, ελπίδες και υπαρκτές αιστείες δημιουργίας, την ειλικρίνεια από μέρους μας και τη σεμνότητα, δηλαδή εν τέλει ένα ανθρώπινο πρόσωπο της πολιτικής. Δεν πρέπει ούτε μια στιγμή να παραβλέπουμε ότι η κρίση προκάλεσε ακραία ψυχική κακοποίηση, προσωπική και συλλογική σε ανθρώπους. Έφερε στην επιφάνεια απόγνωση, ανήμπορη οργή, άλογο φόβο που συνδυάστηκαν με τη συμπίεση της σκέψης από τη μηντιακή καταιγίδα περί μονόδρομων λύσεων και από τα συμπτώματα κοινωνικού αυτοματισμού που αποσαθρώνουν το κοινωνικό ιστό,
να μας προβληματίσει και η αυξημένη αποχή και στις πολιτικές εκλογικές διαδικασίες στις τελευταίες εκλογές. Η κοινωνία, οι εργαζόμενοι, οι νέοι επιστήμονες έχουν πολλά ερωτηματικά που μέσα στην κρίση είναι απολύτως εύλογα σχετικά με την αποτελεσματικότητα, τη λειτουργία αλλά και τα οικονομικά της Βουλής και των βουλευτών. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο μέσα από μια μελετημένη αναδιάρθρωση και τομές στη λειτουργία να προκύψουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα με θετικές επιπτώσεις και στην εξοικονόμηση πόρων. Είναι απολύτως όριμο το ζήτημα της συμπερίληψης όλων των λεγόμενων ειδικών κανονισμών των υπηρεσιών της Βουλής στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού της Βουλής και η άρση των υπαρχουσών διακρίσεων και των ιδιότυπων σχέσεων που έχουν δημιουργηθεί μέσα από αυτούς τους ειδικούς κανονισμούς. Είναι απολύτως όριμη επίσης η οργάνωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλες τις υπηρεσίες και σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας και του κοινοβουλευτικού έργου. Είναι ακόμα επιτακτική ανάγκη αυτή η αναβάθμιση να επεκταθεί και στις σχέσεις με τους πολίτες, με την οργάνωση ειδικής υπηρεσίας και εξωτερικού γραφείου, ενός είδους ΚΕΠ της Βουλής για την άμεση πρόσβαση σε ό,τι ζητούν. Υπάρχει αυτή η υπηρεσία, δεν έχει υλοποιηθεί. Εκείνα τα καταστήματα στα Ανθοπολία είναι της Βουλής και θα μπορούσαν να είναι το κέντρο όπου οι πολίτες να έρχονται σε επαφή και να ενημερώνονται για τα πάντα που γίνονται στη Βουλή και που έχουν ανάγκη για τις δουλειές τους. Μέσω της αναδιάρθρωσης των οργανογραμμάτων, ώστε να ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και σε πραγματικά μεγέθη, θα γίνει δυνατή και η αποκατάσταση ισότιμων όρων στις συνθήκες και τις σχέσεις εργασίας όλων των εργαζομένων στη Βουλή. Κανείς δεν πρέπει να έχει ή να του δημιουργηθεί αίσθημα ανασφάλειας εργασιακής. Όλοι και όλες όμως πρέπει να συμβάλλουν, ώστε η ισοτιμία, η ισονομία και η πραγματική αξιολόγηση της δουλειάς τους να αποτελούν κίνητρα και αξίες αδιαπραγμάτευτες. Να τελειώσουν τα πελατειακά συστήματα και οι διακρίσεις, οι προνομιακές και επιλεκτικές καταστάσεις που υπονομεύουν πέραν των άλλων και τις συναδελφικές σχέσεις των εργαζομένων. Η Βουλή, αντί να υστερεί φανερά, θα έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή, στη μεγάλη προσπάθεια που θα ενταθεί για μια σύγχρονη αποτελεσματική διοικητική μεταρρύθμιση με κριτήρια αξιοκρατίας, εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και βεβαίως διασφάλιση των εργασιακών συνθήκων, των δικαιωμάτων και των μισθολογικών απολαβών των λειτουργών του δημοσίου. Προϋπόθεση είναι η συνεχής εσωτερική αξιολόγηση δομών, υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων και στοχοθεσίας στη λειτουργία της. Πρέπει να σταματήσει το απαράδεκτο καθεστώς της ενοικίασης εργαζομένων και των εργολαβιών πάνω στις εργασιακές σχέσεις. Να αντιμετωπιστούν ριζικά οι γενικευμένες επισφάλειες που δημιουργούνται από τη διαιώνιση συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Να καταργηθεί το καθεστώς της συστηματικής ανάθεσης σε εξωτερικές εταιρείες φιλέτων του Δημοσίου και εν προκειμένου και της Βουλής. Ένα φαινόμενο γενικότερο. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι πάρα πολύ σαφές. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν να χάσουν από την οριστική ρύθμιση αυτών των θεμάτων που υποβαθμίζουν τελικά το εργασιακό καθεστώς και οδηγούν σε απαξίωση τη δουλειά τους και σε φαινόμενα κοινωνικού αυτοματισμού απέναντι στη Βουλή και τους εργαζόμενους συλλήβδων. Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά των βουλευτών, όπου είχαν υπάρξει ουσιαστικές μειώσεις τα προηγούμενα χρόνια στο καθεστώς αποζημιώσεων και επιδομάτων, θα συζητήσουμε και θα αποφασίσουμε άμεσα, συλλογικά μέσω της διαδικασίας προβλέπεται στον κανονισμό, δηλαδή στον τρέχοντα προϋπολογισμό της Βουλής, που είναι παράρτημα του προϋπολογισμού του κράτους, μέτρα που η κυβέρνηση έχει ήδη εισηγηθεί και προαναγγείλει, δηλαδή την εξομοίωση του φορολογικού καθεστώτος με όλους τους συμπολίτες μας και τη μείωση επιβασικού μισθού με πρόνοια ώστε να μην θυγούν ενδεχομένως αποζημιώσεις παραδείγματος χάρη αιρετών που συμπαρασύρονται κατά τον νόμο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Σύνταγμα της χώρας μας μεριμνά για τους διακριτούς ρόλους των εξουσιών και για τον αυτοτελή ρόλο και την ιδιαίτερη υπόσταση της Βουλής, του Προεδρείου της και των θεσμικών λειτουργιών που οργανώνουν τις σχέσεις με την εκτελεστική και με τη δικαστική εξουσία.
Η λειτουργία όλων μας μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπεράσπισης των συνταγματικών ορίων και επιταγών οριοθετείται σε δοκιμασμένες σε δύσκολους καιρούς διαδικασίες εξισορρόπησης και σύνθεσης. Είναι η ελάχιστη υποχρέωση και απόδειξη σεβασμού προς το Σύνταγμα και το ρόλο μας. Είναι το κοινά αποδεκτό πλαίσιο που συμπυκνώνει την αρμονική συνύπαρξη αλλά και την ένταση που αναπτύσσεται ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα, τις κινηματικές διαδικασίες, τις πολιτικές και ταξικές αντιπαραθέσεις. Με αυτή την έννοια και η προσήλωσή μας στην υπεράσπιση της δημοκρατίας, που κατεξοχήν καλούμαστε να υπηρετήσουμε μέσα στη Βουλή. Αυτή εμπεριέχει ένα ουσιαστικό, κοινωνικό επίσης περιεχόμενο. Εμπλουτίζεται από μια διεθνή οικουμενική οπτική στο σύγχρονο κόσμο και αποτελεί την καρδιά της έκφρασης της λαϊκής κυριαρχίας. Γίνεται συχνά λόγος για πλημελή λειτουργία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Το γεγονός ότι η συγκυρία κατέστησε αναγκαία την αποδοχή μιας σειράς εξωγενών δεσμεύσεων έδωσε αφορμή να υψωθούν από ορισμένες πλευρές οι τόνοι για κατάλυση της δημοκρατίας. Οι εκδοχές αυτές δεν είναι μόνο πολιτικά προβληματικές. Είναι και ανιστόρητες και λογικά εσφαλμένες. Από τη μια μεριά, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα προσβάλλεται βάναυσα η ιστολική συλλογική μας μνήμη. Δεν μετασχηματίζεται μόνο η πρόσληψη του παρελθόντος. Από τη στιγμή που μπορεί να ταυτίζεται ή έστω να συγκρίνεται κατ' υπόνοια η δημοκρατία μας με τις πραξικοπηματικές εκτροπές που γνωρίσαμε ως χώρα, τόσο το παρόν όσο και το μέλλον διαθλώνται μέσα από παραμορφωτικούς καθρέφτες. Απ' την άλλη μεριά, είναι σαφές ότι η αιμονή στην ορθή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών είναι αναγκαία αλλά όχι επαρκής προϋπόθεση της πολιτιακής μας τάξης. Η δημοκρατία δεν μπορεί από μόνη της να αλλάξει τις δυσμενείς συγκυρίες ούτε να άρει τις αντιφάσεις της πραγματικότητας. Μπορεί όμως να εγγυηθεί ότι όλες οι υπεύθυνες πολιτικές αποφάσεις θα εξακολουθούν να λαμβάνονται στο αυστηρό πλαίσιο του Συντάγματος και των νόμων με μόνο κριτήριο το γενικό συμφέρον και με δημόσιο έλεγχο πάνω στις διαφαινόμενες συνέπειες. Γι' αυτό είναι αδιαπραγμάτευτη αρχή, αξία, γι' αυτό αξίζει να αντιστεκόμαστε κατεξοχήν σε τέτοιες περιόδους που οι κίνδυνοι για τη χώρα πολλαπλασιάζονται. Ευχαριστώ.